ότι αν υπάρχει ένα σκάνδαλο στο βούλευμα, είναι υπέρ τους και όχι εναντίον τους, διότι έπρεπε να αντιμετωπίζουν και κατηγορίες ηθικής αυτουργίας ο Μιχαλολιάκος και οι υπόλοιποι που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό το λέω διότι το παραπεμπτικό βούλευμα έχει καταγεγραμμένα το λιγότερο 30 περιστατικά, τα οποία σύμφωνα με αυτά τα οποία παραδέχεται το παραπεμπτικό βούλευμα, παραπέμπουν στις διατάξεις της ηθικής αυτουργίας, που όμως λείπουν από το βούλευμα. Παράδειγμα, γράφει ότι η επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες έγινε μετά από εντολή του λαγού. Αφού αυτή η επίθεση είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, δεν έχουμε ηθική αυτουργία στο πρόσωπο εκείνου που έδωσε την εντολή, κατά το βούλευμα, όχι κατά εμένα. Αναδεικνύει το βασικό ζητούμενο της δίκης, ναι. Δεν είναι το θέμα να περιοριστούν οι καταδίκες εκείνους οι οποίοι βρέθηκαν με μαχαίρια και ρόπαλα. Άλλο που δεν θα ήθελε η Χρυσή Αυγή να χωριστεί ιερά από το στάρι. Και να βγει ως μια καθαρή εθνικιστική δύναμη. Να βγει ότι αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, εγκληματίσανε ήταν άνθρωποι οι οποίοι παρεξετράπησαν, ήταν κάποιοι θερμόεμοι που παρεξηγήθηκαν με κάποιους άλλους κτλ. Αλλά το κόμμα, ο μηχανισμός και η εγκληματική οργάνωση ως συλλογικότητα δεν έχει καμία ευθύνη. Mm-hmm. Και κατ' επέκταση τα μέλη της ηγεσίας της ως διευθύνοντες. Υπάρχει από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης μια παραποίηση των λόγων που έχουν πει οι μάρτυρες κατηγορίας, και αυτό δυστυχώς είναι ένα μόνιμο φαινόμενο που οφείλεται, θα το πω άλλη μια φορά, και σε ευθύνη του κράτους, της κυβέρνησης και λιγότερο του δικαστηρίου, για το γεγονός ότι δεν τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά στη δίκη αυτή, με αποτέλεσμα όχι στις καταθέσεις των μαρτύρων που έχουν καταθέσει εδώ και 2 χρόνια, αλλά και σε αυτούς που έχουν καταθέσει εδώ και 15 μέρες, να υπάρχει σύγχυση τι είπανε και τι δεν είπαν. Θα ήταν άλλο αν είχαμε ένα γραπτό κείμενο μπροστά του ο καθένας, να είναι δεδομένο τουλάχιστον τι έχουν πει και τι έχει γραφτεί, και από εκεί πέρα η διαφωνία να περιορίζεται στο σχολιασμό και την αξιολόγησή του. Με γιατί κάθεται ο καθένας τώρα για τα δικά του, όχι τίποτα άλλο. Τι κίνητρο υπήρχε να διωχθούν οι συνδικαλιστές, αφού κάθε εργάτης μπορούσε να κάνει, λέει, για ατομική σύμβαση. Τι έγινε εκεί που καταργήθηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας, το οποίο μας δείχνει ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε και για τι σκέψη μιλάμε. Η δε συνήγορο Πανταζή μας μιλάει για το ότι οι μάρτυρες ήρθαν στα πλαίσια μιας ρεβάνς. Ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, αλλά τέλος πάντων θέλουν να πάρουν εκδίκηση οι μάρτυρες από τους εντολίστες, μάλλον, ή από τη Χρυσή Αυγή ή από κάτι. Ο Πλατζάκης και στη συνέχεια η Βελέτζα κάνουν ό,τι μπορούν για να βγάλουν τον Κωνσταντζόγλου από το σημείο της δολοφονίας του Φίσα και να τον βγάλουν συγκεκριμένα από το αμάξι του Γιώργου Ρουπακιά, στο οποίο ξέχασε το κινητό του, ξέχασε τσιγάρα που κάπνιζε στον δρόμο κλπ. Τέτοια. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην πορεία. Όταν το δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα, σημαίνει το εξής. Ή ότι εκτιμά ότι δεν υπάρχει δίλημα, ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ τους, ή ότι εκτιμά ότι υπάρχει μεν αντίφαση, αλλά έχει σχηματίσει άποψη ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Συνεπώς, όλες αυτές οι γκρίζες ζώνες που είπες πριν, που ήθελε να δημιουργήσει η υπεράσπιση, έληξαν. Κέντρο επί της Σαλδάς έχει κατά καργονία αρκετά άτομα, και της Παύλου Μελάκη Κεφαλινίας έχει γύρω στα 20 άτομα, 20 άτομα της Χρυσής Αυγής, όπου μας ενημερώνω ότι είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του Μοτσού Χώρου. Είμαστε πλησίων να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Με κάτι άτομα κυνηγάνε, τις χιάλφα κυνηγάνε έτερα, άτομα της Σαλδάς, κυνηγάνε για να τους πιάσουν. Από πέρα με άτομα της Χρυσής Αυγής, βλέπουμε άτομα να τρέχουν προς Κεφαλινίας. Εκείνη τη στιγμή βγαίνει στο μπαλκόνι, κάτω από το σπίτι του, στο πεζοδρόμιο στα δεξιά του, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, βλέπει το Φίσα να δέχεται χτυπήματα από 3 άτομα. Τα άτομα αυτά ήταν μαυροφορεμένα, ο ένας κράταγε κράνος, ο Φίσας, λέει, δεν έπεσε κάτω, αντίθετα φαινόταν να μείνεται. Οι γεροδεμένοι αυτοί, λοιπόν, βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, δημιουργούν θόρυβο, λέει ο μάρτυρας, πλησιάζουν το σημείο που βρίσκεται προς το σημείο που βρίσκεται ο Φίσας, πλησιάζει ένας αστυνομικός κοντός. Προσέξτε, το Φίσα τον χτυπάνε και ο αστυνομικός πλησιάζει. Αυτά λέει ο μάρτυρας. Ο μάρτυρας βάζει τους αστυνομικούς στη στιγμή της επίθεσης. Οι αστυνομικοί έχουν ισχυριστεί, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνεις, έτσι. Οι αστυνομικοί έχουν ισχυριστεί ότι ήρθαν κάτι λεπτά μετά από όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ερχόταν πεζός αστυνομικός, λέει, με αργό βήμα και επιφυλακτική στάση, είχε μάλιστα το χέρι του στη θήκη του όπλου του. Ακούγεται στον μάρτυρα ότι ο αστυνομικός απευθύνθηκε σε όλους και είπε: θα το διαλύσετε τώρα ή θα αρχίσω τις προσαγωγές. Δηλαδή, τους μίλαγε κιόλας. Χτυπιόντουσαν μπροστά του, κοπανούσαν τον Φίσα,
Έτσι. Και φώναζε αν θα το διαλύσουν ή θα αρχίσουν τις προσαγωγές. Λοιπόν, η συνέχεια είναι η έλευση του Ρουμπακιά. Περιγράφει το αυτοκίνητο, Nissan Almera ασημίχρωματος. Ακόμα και τη στιγμή κατά την οποία επετίθεται σωματικά στο Φίσερ, αντί να επέμβει ο αστυνομικός και να κάνει συλλήψεις, τους απειλούσε, τους φοβέριζε ότι θα τους κάνει προσαγωγές. Και πάμε να δούμε και τον άλλον που το δικαστήριο κάλεσε μετά από την εξέλιξη των ετοιμάτων, όπου είναι ο Παπαγεωργίου, πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής, ο οποίος στην κατάθεσή του έχει μιλήσει για την ιδεολογική κατάρτιση την οποία δέχονταν τα μέλη και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής. Λέει μετά ότι θεωρεί ο μάρτυρας ότι είναι άξιο διερεύνησης το ζήτημα των εκρήξεων που σημειώθηκαν στα γραφεία Ελευσίνας και Πειραιά της οργάνωσης, το 12 και το 13. Μοιάζει, λέει, και οι δύο εκρήξεις έγιναν σε γραφεία που τυχαία υπεύθυνος ήταν ο Γιάννης ο Λαγός. Θεωρώ ότι ο τύπος εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκε παραπέμπει σε πρακτικές μπράβων της νύχτας και όχι αναρχοαριστερών, όπως τα λένε μεταξύ τους. Είναι από τις πολύ μεγάλες ήττες της υπεράσπισης η απόρριψη του αιτήματος αυτού. Και αυτή η ήττα πριν από το γήπεδο έχει γίνει από τα αποδυτήρια, όταν αυτά τα αιτήματα, για τα οποία διαπλησίως επιχειρηματολογούσαν μέρες ολόκληρες όλοι τους μαζί, σήμερα τα άφησαν στην κρίση του δικαστηρίου. Αυτό που έλεγες προηγουμένως. Σήμερα τα άφησαν στην κρίση του δικαστηρίου. Σε κάθε πόλη να βάλουμε ένα στόχο αντιφασιστικές εκδηλώσεις και αντιφασιστικές συναυλίες παντού. Να μην μειωθεί το ενδιαφέρον για αυτή τη δίκη, να μην κοπάσει, ειδικά τώρα που ο εθνικιστικός κορνιαχτός ξεσηκώνεται με τα συλλαλητήρια και αυτά και επιστρατεύει ό,τι το συντηρητικό, το αναχρονιστικό και αντιδραστικό υπάρχει σε αυτή την κοινωνία. Δεν είναι η προοπτική μας αυτή. Η προοπτική μας είναι μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Την περνάει μέσα από το τσάκισμα του φασισμού,